Πάμε στον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα. Καταρχήν, τι να περιμένουμε σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη, θέλετε να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα, μια ιδέα των όσων θα πει ο Πρωθυπουργός? Νομίζω ότι όλοι σας περίπου ξέρετε, έχει από χτες από τον κύριο Πέτσα έχει γίνει ανάλογη ενημέρωση για το πώς σχεδιάζεται το άνοιγμα και τι οδηγίες θα δοθούν. Παράλληλα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα στείλει και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία, η οποία φαίνεται το τελευταίο διάστημα, μετά από τις συντονισμένες κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, απέδειξε ότι έχει καταρχάς πολύ μεγάλη, έχει δείξει μια πολύ μεγάλη προσαρμογή στα μέτρα. Έχει δείξει και κάτι ακόμα, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε της διανόησης. Έχει δείξει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις αρχές του κράτους. Αυτό το οποίο παλιότερα λέγαμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε κράτος και πού είναι το κράτος και σε κάθε κρίση ψάχναμε να βρούμε τους υπευθύνους και ούτω καθεξής, σήμερα δεν είναι πλέον το θέμα συζήτησης. Αντίθετα, οι Έλληνες έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλες τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Φάνηκε μεγάλη εμπιστοσύνη στις αρχές ασφαλείας. Υπάρχει ανταπόκριση. Να δούμε λίγο τώρα. Και υπάρχει και μεγάλη, και έχει ανέβει και πάρα πολύ ο βαθμός της εμπιστοσύνης τους απέναντι στο ΕΣΥ. Είναι και η αυτοκριτική σε αυτό το σημείο που έκανε ο Πρωθυπουργός πάντως. Για το πώς έβλεπε κάποια πράγματα σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Πάμε λίγο, Θανάση, στο κομμάτι που σχετίζεται και με το Υπουργείο Εξωτερικών, το κομμάτι των μετακινήσεων. Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει με τα σύνορα. Και ποιες είναι οι σκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί φαντάζομαι, κύριε Βαρβιτσιώτη, υπάρχει αυτή η κουβέντα, την οποία έχετε βεβαίως και εσείς ως βασική προτεραιότητα. Τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θα έρθουν ή δεν θα έρθουν στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε ως χώρα έναντι του προβλήματος της τουριστικής βιομηχανίας που θα είναι πολύ μεγάλο φέτος. Καταρχάς, να ξέρετε ότι και ο Πρωθυπουργός και όλοι μας σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα έχουμε θέσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα του τουρισμού. Στην αρχή, στο σχεδιασμό που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπήρχε το θέμα του τουρισμού. Και μετά από τις ελληνικές κινήσεις, αλλά οφείλω να πω και από άλλες χώρες οι οποίες συμμερίζονται, σύνοδο, ναι. Πλέον έχει έρθει πάρα πολύ ψηλά και περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι πρώτα απ' όλα ένα πακέτο ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου. Ένα δεύτερο πράγμα που συζητάμε είναι πώς θα μπορέσουμε να ξαναεμπιστευτούμε τα αεροπλάνα. Πώς θα επιβιβαστούν οι πολίτες στα αεροπλάνα και πώς θα ξαναρχίσει να γίνεται η αεροπορική μεταφορά η οποία έχει παγώσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γιατί μην γελιόμαστε, ιδιαίτερα για την Ελλάδα δεν υπάρχουν τουρίστες αν δεν λειτουργούν οι πτήσεις. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο εύρος τουριστών που θα μπορούσαν να έρθουν οδικώς. Είναι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το έχουμε ζητήσει να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μία πρόταση. Δεν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κάνει κάθε χώρα το κεφαλιού της. Αυτό διευκρινίστε. Πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός. Να μην αποφασίζει δηλαδή τρόπος. Κάθε χώρα. Να λέει η Ιταλία, εγώ ανοίγω τα σύνορα. Η Γαλλία δεν τα ανοίγω. Η Γερμανία δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι πώς θα επιβιβαστούν με ασφάλεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αεροπλάνα. Και πώς δεν θα αποτελέσουν κίνδυνο διασποράς ή αναζωπήρωσης του ιού. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ελληνικό νησί και τελικά βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτό το ξενοδοχείο θα πρέπει να μείνουν σε μια καραντίνα, το ξενοδοχείο θα πρέπει να μετατραπεί σε υγειονομική μονάδα, πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για να γίνουν... Άρα θα υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο επί της ουσίας, μας λέτε, Υπουργέ, υγειονομικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο μέσα από το οποίο θα μπορούν οι άνθρωποι να επιβιβάζονται στα αεροπλάνα. Ήδη η μόνη αεροπορική εταιρεία που παγκοσμίως έχει κάνει κάποια μέτρα είναι η Emirates, η οποία ενδεχομένως δείχνει και αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δείχνει ότι θέλει ένα πιστοποιητικό, κάνει μια θερμομέτρηση πριν από την επιβίβαση. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες μέσα στο αεροπλάνο. Ναι. Όλοι φοράνε μάσκα, όλοι φοράνε προστατευτικά, υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους επιβάτες. Δεν σερβίρεται φαγητό, δεν σερβίρονται αναψυκτικά και ποτά ώστε να αναγκάζεσαι να βγάλεις τη μάσκα ή να υπάρχουν οι διάφορες ο βήχας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Υπουργέ, άλλο ένα φέρνισμα που να σου προκαλέσει.
Υπάρχει περίπτωση να, και πριν περάσουμε στο οικονομικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και διαχειρίζεστε κι εσείς και το θέμα του ΕΣΠΑ που έχει τεράστια σημασία ιδιαίτερα για τις ημέρες που διανύουμε τώρα και να ξέρουμε και τι μέλη γενέστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να αποκλειστούν συγκεκριμένες κατηγορίες και εθνικότητες πολιτών με βάση το πρόγραμμα, με βάση το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος στις χώρες τους? Για παράδειγμα, είδαμε χθες κάποιες πληροφορίες ότι εξετάζεται από τον ΕΟΔΗ να, να απαγορευτεί εντός εισαγωγικών βεβαίως η είσοδος σε πολίτες από την Ιταλία ή σε πολίτες από την Ισπανία. Υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός ή από την Τουρκία, βέβαια. Καταρχάς θα σας πω ότι... Αγορές βεβαίως βασικές για τη χώρα μας. Καταρχάς θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχεδιασμός. Ήδη κάνουμε εμείς, καταρχάς κάνουμε επαναπατρισμούς από την Ιταλία. Σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι μένουν στην Ιταλία. Ξέρετε ότι ο ιός δεν διακρίνει εθνικότητες. Άρα δεν έχουμε πει ότι από την Ιταλία δεν φέρνουμε ανθρώπους ή δεν θέλουμε να επικοινωνούμε με την Ιταλία. Η ιστορία λέει το εξής, ότι αν δεν ανοίξουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, θα χάσουμε σίγουρα την τουριστική χρονιά. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος και για την οικονομία και για την απασχόληση. Είναι ένα τεράστιο κόστος και για την αναψυχή την οποία χρειάζεται πάρα πολλοί κόσμος, εκατομμύρια συνανθρώπων μας, οι οποίοι μην ξεχνάτε ότι μέσα από αυτή την ιστορία της καραντίνας που επευλήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει και ένα ψυχικό στρες πέρα από το οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, άρα υπάρχει η ανάγκη της εκτόνωσης. Στο τώρα, πεδίο της οικονομίας, τι να περιμένουμε, Υπουργέ, και βεβαίως για το 2021, εξετάζεται και το νέο ΕΣΠΑ, γνωρίζουμε, για την περίοδο 2021-2027, θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των ημερών πανευρωπαϊκά. Και με τι ταχύτητες, και με τι ταχύτητες θα τρέξουν οι βοήθειες ευρωπαϊκές, μας αφορά άμεσα το θέμα. Αυτό το οποίο συζητήθηκε προχθές και μάλλον προς αυτό τίνουμε είναι ότι η ευρωπαϊκή ενίσχυση στις οικονομίες θα έρθει μέσα από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή θα έρθει μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία μοιράζεται μέσα από τα γνωστά προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός για τον οποίο δεν είχαμε καταλήξει το προηγούμενο διάστημα για το 2021-2027 φαίνεται ότι πάει σε μία διόγκωση. Πάνω από τον γνωστό προϋπολογισμό θα βρεθεί ένα καινούριο πακέτο και θα διανεμηθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες τις οποίες ξέρουμε, οι οποίες θα επιταχυνθούν. Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα. Είναι το θέμα των άμεσων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες φαίνεται ότι χαλαρώνουν πάρα πολύ, ώστε να επέσει άμεσα το χρήμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί ποσό μιλάμε περίπου για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ποσό για τη χώρα μας, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα το συνολικό ποσό. Το προηγούμενο ΕΣΠΑ ήταν περίπου τα 20 δισεκατομμύρια. Συζητάμε για κάτι πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Το οποίο βεβαίως και θα προωθηθεί αναλόγως, έτσι, στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, όπως λέμε. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα παίρνεις χρήματα. Ο ένας θα είναι με απευθείας επιδοτήσεις και ο άλλος θα είναι μέσα από κάποια μορφή δανειοδότησης. Το μισό-μισό. Γίνεται λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είναι μισό-μισό. Ο στόχος είναι να μην είναι μισό-μισό. Μάλιστα. Να υπερέχουν οι επιδοτήσεις, τα grants του δανείου. Και αυτό είναι πολύ βασικό για το προφίλ της κάθε χώρας, το προφίλ του χρέους της. Για εμάς που είμαστε υπερχρεωμένοι και το προφίλ του χρέους μας είναι πολύ εύθραστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφύγουμε σε έναν δανεισμό ο οποίος θα μας φέρει πολύ δυσκολία στο προφίλ μας στις αγορές και πάνω απ' όλα θα μας οδηγήσει τελικά να δανειζόμαστε όταν είμαστε μόνοι μας με ακριβότερο επιτόκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και σε εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.